Συνάντηση με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, David Lipton, θα έχει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε χθες στο State Department με τον βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών Eric Rubin, τον υφυπουργό Οικονομικών Christopher Smart και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους και είχαν μια εκτενή συζήτηση για σειρά θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να πείσει διεθνώς για τα διέξοδα του μνημονίου και να χτίσει συμμαχίες. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε διεθνές επίπεδο προκειμένου αφενός να εξηγήσει πως το πρόγραμμα λιτότητας που εφαρμόζεται επί 3 χρόνια στην Ελλάδα είναι αδιέξοδο, αφετέρου να διεκδικήσει συμμαχίες, διότι το αδιέξοδο του προγράμματος απειλεί όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, είχα την δυνατότητα στις επαφές με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να εξηγήσω τα αδιέξοδα του προγράμματος λιτότητας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα είχα την δυνατότητα να εξηγήσω ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο σταθερότητας, ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας στην πολυτάραχη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στόχος μας είναι μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Τέλος, εξήγησα ότι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου η Ελλάδα δεν πρόκειται και δεν πρέπει να διαπραγματευτεί με κανέναν το δικαίωμά της στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι αυτό το δικαίωμα, το αναφέρετο δικαίωμα, πρέπει να υποστηριχθεί και από την πλευρά των ΗΠΑ.